Η Θεσπρωτεία ξέρεις που πέφτει περίπου. Είναι Πελοπόννησο. Αλό και καλησπέρα! Όλες οι ερωτήσεις που θα γίνουν σήμερα είναι ερωτήσεις δημοτικού. Οπότε θέλω να δω αν είσαι πιο έξυπνος από ένα 10χρονο. Για να πρωτεύουσα του νομού της Θεσπρωτείας. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει η γεωγραφία, δεν ήμουν καλή στο σχολείο. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Το Αγρίνιο νομίζω. Το Αγρίνιο. Δεν έχω ιδέα. Μ' αρέσει που κοιτάς και το μικρόφωνο, έντρομη. Δεν ήμουν καλή μαθήτρια. Καθόλου καλή μαθήτρια. Καθόλου που πέφτει. Υπάρχει. Η Θεσπρωτεία. Δεν έχω ιδέα. Καταρχάς, τόσες επιλογές βρίσκεται. Α στην Ελλάδα, Β στην Ισπανία. Δεν νομίζω από Ελλάδα. Αν ήταν Ελλάδα, το ξέρεις. Δεν πιστεύω. Θεσπρωτεία. Ισπανική τέτοια. Μαδρίτη, Θεσπρωτεία, Βαρκελόνη. Τρεις το προορισμοί. Θα μπορούσε. Η Άρτα. Η Άρτα. Καμία σχέση. Να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Δεν θέλω δεύτερη ευκαιρία, δεν θα το βρω. Έτσι καλώ. Η πια λάθος άνθρωπο ρωτάς. Όχι, δεν ξέρω. Δεν είναι κάπου προς Αγρίνιο εκεί πέρα. Όχι. Δεύτερος που μου λες Αγρίνιο, τι γίνεται, έχει αλλάξει για να το γνωρίζω. Έλα εντάξει και σου είπα μου κάνεις γεωγραφία. Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Τι είναι. Δεν έχεις ακούσει ποτέ. Όχι. Θεσπρωτεία. Excuse me, there is Θεσπρωτεία in Greece. Oh my god, τι decadent. You have never heard Θεσπρωτεία. Θα πω Θεσσαλονίκη. Καίει και το Λευκός Πύργος αυτή τη στιγμή. Τα Ιωάννινα. Άντε, γιατί είναι μερικοί έρχονται εδώ και δεν τα ξέρουν. Ηγουμενίτσα. Δεν έχω ιδέα. Η Θεσπρωτεία ξέρεις που πέφτει περίπου. Είναι Πελοπόννησο. Πόσες χιλιάδες είναι το 1 δισεκατομμύριο. Δεν ξέρω, δεν το έχω. Περίμενε. Ωραία. Άστο. Συγγνώμη, πήρες 15-20 δευτερόλεπτα για να πεις άστο. Δεν θέλω να πω βλακεία. Τα προηγούμενα πώς τα κατάφερες και τα είπα, ναι, ήρθε, είπα τόσα. Ξέρω εγώ. 100-100. Θα φωνάξουμε εμείς να έρθουν να μας πάρουν. 1000. Δεν τα ξέρω αυτά. 1.000.000 χιλιάρικα. 10. Χιλιά. Τι έκανες, ποια είναι η διαδικασία σκέψης σου και το πες. Δεν ξέρω, τι είχε. Ένα τι? Εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο είναι το 1 δισεκατομμύριο. Και τότε γιατί έχουμε δύο λέξεις. Δύο. 6. Όχι. 9. Αλλά είμαι random νούμερα. 4,5. Θα πω 9. Όχι. Θα πούμε 10.000. Και από τα παρακάτω είναι νησί. Ηγουμενίτσα, Εύβοια, Καρπενήσι. Κανένα. Το Καρπενήσι γιατί είναι κολλητή μου από εκεί πέρα και δεν είναι νησί. Είναι βουνό και έχει χιονοδρομικό. Ποιο είναι νησί είναι η ερώτηση. Α, κάτσε. Εγώ δεν θα πω με την κολλητή μου. Ξαναπες τα λουμία. Ποιο είναι νησί. Από ποια? Η Εύβοια είναι. Καρπενήσι, Ηγουμενίτσα δεν είναι νησιά. Η Εύβοια. Όχι, δεν είναι νησί η Εύβοια. Ήταν παγίδα η ερώτηση και το βρήκε. Τι σκύλο είσαι, ρε. Εύβοια. Καρπενήσι. Δεν νομίζω ότι κάποια από τα τρία είναι νησί. Δεν έπεσε στην παγίδα. Είμαι καλή. Ούτε προφή δεν μπορούμε να κάνουμε. Η Εύβοια είναι νησί. Δεν ξέρω. Κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Ποιο είναι νησί. Καρπενήσι. Εξάλλου το λέει και η ίδια η λέξη. Η Μούτζα γιατί. Η Εύβοια. Εύβοια. Πώς γράφεται η λέξη περαιτέρω. Εψιλον, δύο ρο, εψιλον, όλα εψιλον. Το τέλος όμικρον ωμέγα. Όμικρον. Πι εψιλον, ρο, εψιλον, ταφ, αλφα, γιώτα, όμικρον. Πόσα λάθη. Αρκετά. Δεν κάτσουμε και τα μετρήσουμε εδώ. Πι εψιλον, ρου, αλφα, γιώτα. Πόσο χρονών είσαι, 6. Ρο. Αλφα γιώτα ταφ όμικρον. Πι εψιλον ρο αλφα γιώτα ταφ εψιλον ρο μέγα. Νομίζω το είπε σωστά. Σωστά το είπε. Πι εψιλον. Ρο. Το ρο σκεφτόμαστε τώρα. Άμα τα πάμε έτσι από το ρο. Εψιλον ταφ αλφα γιώτα ταφ εψιλον ρο όμικρον. Εσύ είπε περαιτέρω. Αλήθεια. Περαιτέρω, γκράτσια. Πι. Α το λάθο το είπε. Λάθο το είπα. Πώ γράφεται. Με μία συλλαβή λιγότερα αρχικά. Πι εψιλον ρο αλφα γιώτα ταφ εψιλον ρο όμικρον. Πι εψιλον ρο αλφα γιώτα ταφ εψιλον ρο ωμέγα. Όπαρε. Πι εψιλον ρο ρο εψιλον γιώτα. Αλφα γιώτα ταφ όμικρον. Πι εψιλον ρο αλφα γιώτα ταφ εψιλον ρο ωμέγα. Και το μέγα ρε τρελέ. Έλα ρε λοστρέ. Θέλω να μου πείτε τι ήταν οι τρεις ιεράρχες. Δεν έχω ιδέα. Ναι, όχι. Μόνο το μέγα ξέρω. Κάτι άλλο. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Βασίλειος. Τώρα όχι, δεν λέω. Δεν λες, τι μου κρατάς μούτρα. Δεν σου λέω. Τους ξέρω, αλλά δεν σου λέω. Ποιοι ήτανε. Δεν σου λέω. Τους ξέρεις όμως. Ναι. Οι τρεις ιεράρχες. Ο Μέγας Βασίλειος. Τους άλλους δύο δεν τους θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς σαν πάντα τους φωνάζει. Ναι, οι τρεις ιεράρχες έλεγες. Δεν έλεγες έναν ξεχωριστά. Ναι. Γρηγόριος ο Θεολόγος, Άγιος Βασίλειος. Ποιος ο Άγιος Βασίλειος, ρε, αυτός φαίνεται δώρα. Τότε δεν έχω ιδέα. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος και
ο Γρηγόριος ο Νεαζαρζιανός. Δεν λέγεται πρόδρομος ο άλλος. Πολύ κοντά, αλλά όχι. Πόσο πίσω σε γύρισα. Ναι, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, πραγματικά, τι ερωτήσεις είναι αυτές. Τους ξέρω, αλλά δεν τους έχω στη μνήμη μου. Γιατί με πετυχαίνεις. Που κάνετε φορμάτ και έχουν φύγει. Ναι, τώρα δεν θα χαμογελάσω, τόσο θα περάσω καλά. Και μου έχουν φύγει όλα από τη μνήμη. Εγώ! Αλλά μου αρέσει αυτό που. Η ερώτηση και αυτό που κάνεις. Να είστε καλά και που να δείτε άλλα πράγματα που κάνω, ε. Θα πάρετε πλάκα, έτσι. Καλά, ναι, τώρα εκδηλώθηκε. Πόσο μας κάνει αυτό στο τετράγωνο. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω ιδέα. 41. Να δώσω και εγώ τα φυλάκια. 64. Μαλακία. Το τετράγωνο δεν έχω ιδέα. 63. 63. Όχι. Να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. 67. 69. Να τώρα που το σκεφτήκατε και το ξανασκεφτήκατε, εντάξει. 49. Πρώτη σωστή απάντηση. 7 στο τετράγωνο. 64. 41. Κύλος, ε. 45. 49. Σωστός. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, ρε. Μόνο χτράκι ερώτηση και πιστεύω εδώ πέρα θα την απαντήσει σωστά. Ποια είναι η παρουσιάστρα του Ρουκζούκ. Ζέτα Μακρυπούλια. Α, είσαι τα Μακρυπούλια. Ζέτα στο αγαπώ, αν με βλέπεις. Η Ζέτα. Αυτό είναι εύκολο, η Ζέτα. Η Ζέτα. Εδώ βγήκε και η φωνούλα, αναστήθηκε ολόκληρο η Ζετούλα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, αγαπημένη. Εντάξει, τώρα με κοροϊδεύει. Το ξέρω. Η Ζέτα Μακρυπούλια. Α, η Ζέτα Μακρυπούλια. Έλεος. Έλεος, να μην ξέρουμε τα έθιμα και τα αρχές αυτού του κράτου. Μαγκριμπούλια! Καλά. Το είδωλό μου. Η Ζέτα μου, θέλω να πάω στο Ρουκζού. Γιατί είναι είδωλο? Γιατί είναι κουκλάρα. Α, το μωρό. Καλά το πάτε. Το ατελείωτο. Καλά το πάτε. Είναι πολύ αγαπημένη. Και το όνομα αυτή. Μαγκριμπούλια, η Ζέτα. Είναι. Η Ζετούλα. Η Ζέτα Μαγκριμπούλια. Λοιπόν, δεν έχετε στην κάμερα εδώ πέρα, όλο τον κόσμο μα κοιτάει κατάματα και λέει τι πάει στραβά σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ είμαι στραβή, δεν είναι ο άνθρωπο μια χαρά. Είμαι εγώ είμαι στραβή. Φίλησε ένα μήνυμα σχετικά με την έλλειψη γνώση που υπάρχει. Το έπαιζα και εγώ μάγκα. Βλέποντας τα βίντεο του Vibrator, τώρα που ήρθα, πήρα. Οπότε μαθαίνετε, καθίστε, διαβάστε. Πατάτε σε ερωτήσεις του Vibrator. Δεν είμαι των μαθηματικών και. Τη ορθογραφία και τη γεωγραφία. Ναι. Είσαι σε κάποια σχολή. Τώρα είμαι. Σε ποια? Ιατρική. Για διαβάζετε. Εσύ γιατί διαβάζεις? Δεν το. Πλέον τα παιδιά δεν μαθαίνουν. Πάνε σχολείο για άλλους λόγους. Για ποιους λόγους? Πάνε για την παρέα. Τους φίλους τους, τα κομμενάκια. Για το κρου. Δεν υπάρχει έλλειψη γνώσης, παιδιά. Εγώ ένα θα πω. Αν η έλλειψη γνώσης είχε πόδια, θα ήσουν εσύ. Εγώ. Αφού δεν βρήκε τίποτα, μόνο τη Ζετούλα βρήκε. Εντάξει και η Ζέτα καλή είναι. Παραλία τώρα που. Όχι, τώρα πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε. Από τι? Γιατί είχαμε πάει για φαγητό. Χαχαχα, μου τι κόπος. Μετά το dinner, ναι, μια σιέστα. All right. Και μετά ένα γυμναστήριο, κάτι να κάνουμε κι εμείς. Αυτά, θα πεις κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ πολύ, είσαι ο καλύτερος. Να είσαι καλά, και λίγα λες, και λίγα λες. Να διαβάζετε, να διαβάζετε. Αυτό. Εσύ γιατί δεν διαβάζεις? Εγώ άστα, εγώ είμαι κάτι άλλο. Παιδιά, να διαβάζετε. Γιατί εμείς που δεν διαβάζουμε, βλέπετε τι παθαίνουμε. Πιστεύω τα ξέρουμε, έχουμε γνώσεις. Εντάξει, καλά, όσο πάμε δεν έχουμε. Αλλά γενικές γνώσεις απαραίτητα. Γενικά η παιδεία στην Ελλάδα είναι χάλια και δεν μαθαίνεις τίποτα πια. Να υπάρξει καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί είμαστε όλοι μπάζα. Subscribe, γιατί είναι ο καλύτερος YouTuber. Γνώση είναι η αλήθεια. Να την ψάχνετε. Εσείς γιατί δεν την ψάχνετε? Ρώμη, αλλά εγώ ήρθα τώρα εδώ να περάσω καλά. Είμαι κατενθουσιασμένος. Με τι? Ξεχασμένος. Από τι? Χαλάρωσα, φιλαράκι. Πήρα ένα joint, δεν ήρθα εδώ να σκεφτώ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπώ, θα συνεχίσω να σε αγαπώ, να παρακολουθώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας αγαπώ. Εγώ. Καρδούλα. Άλλη μισή δεν θα κάνουμε, έλατε να κάνουμε άλλη μισή. Τσακ τσουκ. Ναι, να τραβήξω τη φωτογραφία μέσα στην καρδιά, έτσι. Μέσα στην καρδιά μα είμαστε τώρα, έτσι. Τώρα σε παντρεύτηκα.